ο Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριο Τέλιο Κούλογλου, δημοσιογράφο, συγγραφέα. Είναι πολλέ ιδιότητε. Είναι εδώ μαζί μου σήμερα στο στούντιο τη Βρυξέλλε και με χαρά τον καλησπέριζω και τον καλωσορίζω. Ή με καλωσορίζει. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Καλώ σα βρήκαμε λοιπόν. Καλώ σα βρήκαμε και ε, καλώ ήρθατε μάλλον στο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο. Που έχει επιστρέψει σε ρυθμού μετά COVID, αν και ο COVID είναι εδώ και επιμένει. Ναι, είναι και μένει και είναι αρκετά περίεργο ότι ε, το έχουμε βγάλει από το μυαλό μας τελείως, το έχουμε αποδιώξει, σαν να υπήρξε, υπήρξε ποτέ. Προφανώς ο κόσμος ήθελε να έχει φτάσει στα όρια του Έτσι, και, και, και δεν θέλει να το σκέπτεται. Είναι σαν, κάποιον, σαν κάποια κηδεία που θέλουμε να την ξεχάσουμε. <στά <στά> το είναι εδώ όμω μαζί με πολλέ άλλε κρίσει και δεν είναι η μόνη. Δεν ξέρω πώ είχατε σκεφτεί τη θετία στην Ευρωβουλή, αλλά εξελίσσονται πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ε, νομίζαμε ότι με τα μνημόνια και με όλα αυτά τα έχουμε δει όλα. Εδώ έχουμε ζήσει τα πάντα το τελευταίο διάστημα και την κρίση τη πανδημία. Έχουμε πόλεμο εντό τη Ευρώπη. Έχουμε μια Τουρκία να απειλεί μόνιμα και να μην ξέρουμε πού θα μα οδηγήσει. Την ακρίβεια να μα τσακίζει. Ε, όλα αυτά τα μέτωπα ανοιχτά και θέλω το δικό σου σχολιασμό για το που μπορεί να οδηγηθούμε μέσα στο καλοκαίρι. Θα, θα πρέπει να ρωτήσετε και τον κύριο Μητσοτάκη για αυτή την ιστορία. Θα τον ρωτήσουμε που με ανέ... την πρώτη ευκαιρία. Που ανέλαβε ο πρωθυπουργό και έχουν συμβεί όλα αυτά τα επιθυμία του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι το φετινό. Ο πόλεμο είναι πάνω απ' όλα και οι συνέπειε του, η ακρίβεια. Βλέπουμε ότι ο Πούτιν έχει αρχίσει και εκβιάζει με το φυσικό αέριο. Η χώρα. Δεν είναι προστατευμένοι επαρκώ, δεν είναι θωρακισμένη. Όπω και καμία, όπω αποδεικνύεται τελικά. Εμεί περάσαμε πάρα πολύ βία στην απολυκνητοποίηση, mm -hmm. αντίθετα με τι πόλε χώρε. Το παίξαμε πάρα πολύ οικολόγοι. πραγματικότητα, οικονομικά συμφέροντα είναι και κλείσαμε. Τόσο γρήγορα τι ελληνικέ μονάδε. Και βλέπω ότι η κυβέρνηση διστάζει να τι ε, ε, επαναλειτουργήσει ή, ή με κάποιο πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Παρότι αυτό γίνεται σε άλλε χώρε, ακόμα και με πράσινη κυβέρνηση, όπω στη Γερμανία. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, και όλα αυτά, ο πόλεμο ε, έχει επιδράσει πάρα πολύ στην καθημερινότητα των, των ανθρώπων. Εγώ ανησυχώ ε, πολύ για του ε, ανθρώπους, τους συμπολίτε μας που φέτο το καλοκαίρι δεν μπορούσαν να πάνε ούτε λίγε μέρε διακοπέ. Έχουμε... Πώ να πάνε, Πρέπει να πληρώσουν τη ΔΕΗ για να έχουν ηλεκτρικό στο σπίτι. Ε, είμαστε πρωταθλητέ στι τιμέ. Ε, Ξέρετε, εδώ... σε πολλέ οικογένειε ο λογαριασμό τη ΔΕΗ είναι ένα μισθό. Δεν επιτρέπει να γίνει κάτι άλλο. Μπορεί και δύο μισθοί, καμιά φορά. Ναι. <στη> και σε, σε... σε... ορισμένε περιπτώσει. Και πράγματι, ε... εγώ αυτού του ανθρώπου σκέπτομαι και νομίζω ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση απέναντι σε αυτού του ανθρώπου να επιδείξει μια ιδιαίτερη φροντίδα. Ε, ακόμα, είναι και το ξέρε... ζήτημα των καυσίμων, κύριε Κούλογλου, που επίση μα καίει και η στην ουσία. Ε, ναι, είναι όλα, ε, εντάξει, τα καύσιμα είναι μέρος της, α... της, ακρι... της ακρίβειας της ζωής μας, η οποία έχει εκτοξευθεί. Εδώ στο Βέλγιο που ζω δεν υπάρχει μια αντίστοιχη κατάσταση βεβαίω. Έχουν αυξηθεί παντού οι λογαριασμοί, αλλά οι τιμέ στα βασικά προϊόντα διατροφή έχουν μείνει σχεδόν σταθερέ και εμάς πιστεύω δεν είναι αυτές οι εξωφρενικές τιμέ. τιμές. Νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Το κράτος αυτή τη στιγμή δεν, το κάνει επειδή βγάζει περισσότερα από τους φόρους, από ό,τι έβγαζε με τις χαμηλότερες τιμές και ερδοσκοπεί σε βάρος των πολιτών. Αυτό είναι μια κατάσταση που πρέπει να, που πρέπει να τελειώσει. Ε, μπορεί να επένδει και σε τι βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο σε αυτά τα θέματα. Ε, εν μέρη ναι, διότι ε, είχε υπάρξει ε, μια, ένας κανονισμός που, για την προστασία των καταναλωτών. Ε, Μία οδηγία. Αυτή είναι υποχρεωτική για κάθε χώρα. Αν αυτό έπρεπε να υιοθετηθεί στην Ελλάδα mm. μέχρι το 2020. Είμαστε το 22, δύο χρόνια μετά και δεν έχει υιοθετηθεί. Αν είχε υιοθετηθεί, mm -hmm. η ρήτρα αναπροσαρμογή δεν θα μπορούσε να, να εφαρμοστεί. Προβλέπει δηλαδή μια σειρά από ρυθμίσει που προστατεύουν τον καταναλωτή. Τον Οκτώβριο, δηλαδή, όταν οι τιμέ φούντοναν πριν τον πόλεμο, mm. η Κομισιόν έστειλε και ένα υπόλοιπο μια εργαλειοθήκη με προτάσει για την προστασία των πιο αδυνάτων, για, ε, για επιδόματα, για δάνεια κτλ. Τα, τα οποία επίση για κάποιο λόγο η κυβέρνηση αγνώρισε. Άρα νομίζω ότι υπάρχει μια διεθνή κατάσταση, όλοι υποφέρουμε, όλε οι χώρε, αλλά υπάρχει και μια ειδική ευθύνη τη κυβέρνηση γι' αυτό. Μάλιστα. Θέλω να πάμε στο ζήτημα με την Τουρκία. έτσι, όλο αυτό το σκηνικό που δεν μα αφήνει να ηρεμήσουμε, μια κλιμάκωση τη ένταση συνεχώ και μια εργαλειοποίηση εκ νέου του μεταναστευτικού. Υπήρξε και ένα θέμα που θέλω να μου το εξηγήσετε. Τι ακριβώ υπόθηκε με αυτό το pass back των μεταναστών. Είπατε κάτι εναντίον τη χώρα, παρερμηνεύτηκε. Τι ακριβώ έγινε. Κοιτάξτε, καταρχήν αυτό έγινε, έγινε μια, πριν από 1,5 μήνα. Ε, έγινε μια συγκέντρωση, έκανα μια, ένα συνέδριο εδώ ναι. στο όπου μιλήσαμε για τις επαναπροωθήσεις των μεταναστών. Των, των μεταναστών. Και επίσης για τις εξοδοτικές ποινές που δέχονται. Δηλαδή έχουμε, έχω ξεκινήσει μια εκστρατεία γιατί οι άνθρωποι τρώνε κάτι ποινές 142 χρόνια και έσωσε και 31 ανθρώπους. Μάλιστα. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν την εκδήλωση που ήταν για τις μεγάλες πίνες ε, και για το θέμα των επαναπροωθήσεων. Αυτό το θέμα των επαναπροωθήσεων δεν είναι κάτι που το λέω εγώ ή ο Γιάστονα Αποστολόπουλος, ο, διαθώσ, ο, ο διασώστης που έχει βραβευτεί ναι. Διεθνώς, και, έχει σώσει εδώ. εκατοντάδες ζωές, ήταν καλεσμένος εμ, εδώ το λένε όλα τα, τα, διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι διεθνείς οργανώσεις ή η, η OLAF, η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγκάστηκε να παραιτηθεί ο επικεφαλής της Frontex στο Αιγαίο για τις επαναπροωθήσεις, ο συνήγορος του πολίτη, όλοι το λένε. Ε, λοιπόν, ό,τι υπόθηκε εκεί, υπόθηκε η κυβέρνηση, ε, το κράτησε αυτό κονσέρβα, και ένα μήνα μετά, όταν θέλησε να αλλάξει το, παιχνίδι και να μην συζητάμε για την ακρίβεια, αλλά να συζητάμε για το, τον προδότη Κούλογλου και τον προδόπου, mm. προδότη Αποστολόπουλου, έβγαλε αυτό το βίντεο και το παρουσίασε να ήταν εκείνη, την, εκείνη τη μέρα. Ενώ αυτά και τώρα ώρα... και σήμερα που μιλάμε και χθε και τα τελευταία 24 ώρα επίκαιρο είναι. Και, ναι, είναι, λοιπόν, ε, εκείνη την εποχή που έγινε, χώρια από όλα τα άλλα, ε, εκείνη την εποχή δεν ήταν ε, οι σχέσεις, ε, ο κ. Μητσοτάκης έτρωγε πρωινό με τον κ. Ρεντογάν. Αλλά ακόμα και έτσι να μην ήταν, λένε δηλαδή, ναι αλλά εντάξει μπορεί να κάνουμε επαναπροωθήσει, μου λένε, λένε στα παρασκήνια, μπορεί να κάνει και βίες, αλλά, πες, τώρα τα λε αυτά mm -hmm. ε, που... Ότι δεν ήταν ε, ε, κάτι υπέρ τις χώρα και δεν έπρεπε ναι, να το πείτε, ναι, δημόσια. Ό,τι είναι ε, εθνικό είναι ό,τι είναι αληθινό. Ότι είναι ψέματα, ε, το, οι, οι άλλοι γνωρίζουν. Και αν δεν αλλάξουμε πολιτική, ε, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σταματήσουν ε, τα κονδύλια. Θα ε, το καταδικά... μεταναστευτικό δεν είναι ελληνικό το... πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό. Η Ευρώπη δεν το έχει καταλάβει. Βεβαίω είναι. είναι. Βεβαίως είναι. Ε, και θα σα πω τώρα και μια είδηση ότι συμφωνώ με τον κύριο Μητσοτάκη. Όχι <laughs> με τον κύριο Μηταράκη, <laughs> <laughs> με τον κύριο Μητσοτάκη. Σε άλλο κομμάτι. Ε, ο Ξαφνικά εμφανίστηκε ο κύριο Μητσοτάκη, ενώ την ίδια μέρα. Μα έλεγε αυτού που διώχνουν, του πρόχνει με το ζόρι, του πετάει στη θάλασσα κτλ. και, και μα κατηγορούσε γιατί το θίγουμε αυτό το θέμα. Ε, ενώ στην πραγματικότητα οι καλοί Έλληνε είναι. Ε, εμεί είμαστε η καλή εικόνα τη Ελλάδα, όχι ο κ. Μηταράκη. Ξαφνικά πήγε ο κ. Μηταράκη και είπε ότι οι πρόσφυγε και οι μετανάστε πρέπει να του ενσωματώσουμε στην ελληνική κοινωνία. Γιατί διαφορετικά έχουμε, δεν έχουμε εργατικά χέρια και έχουμε και πολύ μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Μες. Πράγματι ισχύουν και τα δύο. Λοιπόν, εγώ τα έλεγα αυτά από παλιά και μου λέγανε ότι είμαι ε, ξέρω εγώ, δεν αφήνω τη χώρα. Εμεί δεν είμαστε αυτή η χώρα που του πνίγουμε, κύριε Κούλου. Δεν πνίγουμε του μετανάστε. Του βάζουμε σε, σε σχεδίε, χωρί σε, οι οποίε δεν έχουν και μηχανή, και του τους, τους στέλνουμε. Η, η αρμόδια υπηρεσία κοιτάει τη μετεωρολογία και όταν έχει κύματα προ τη Τουρκία, του βάζουν και του στέλνουν πίσω στην Τουρκία. Δεν ξέρω πώ το λέτε εσεί αυτό. Ναι. Ε, αλλά γίνονται επαναπροωθήσεις. Και δεν γίνονται μόνο επαναπροωθήσεις. Στον Εύρο γίνονται ακόμα πιο σκληρά ε, πράγματα σύμφωνα με διεθνείς μαρτυρίες και οργανώσεις και τα μέσα ενημέρωσης. Ούτε το Spiegel, ούτε η New York Times, ούτε η Mond έχουν τρολαθεί ξαφνικά εναντίον ναι. της Ελλάδος και μιλάνε για τις ε, για, για ιστορίες και αναφέρουν τέτοιες ιστορίες. Ναι, υπάρχει πολιτική να γυρνάνε οι πρόσφυγε πίσω. Και αυτή η πολιτική. Υπάρχει δεν... και συμφωνία με την Τουρκία, δεν υπήρχε. Να μην του αφήνει να έρχονται προ τα δω, που δεν τηρήθηκε ποτέ. Ναι, αλλά όταν όποιο πρόσφυγα καταφέρει και πατήσει ελληνικό έδαφο και πει ότι εγώ θέλω να ζητήσω πολιτικό άσυλο, σύμφωνα με, με τη διεθνή νομοθεσία, πρέπει να εξεταστεί η περίπτωσή η περίπτωση του. Και αν μεν ε, πληρεί τι προποθέσει, πρέπει να του δώσουμε το άσυλο και μετά μπορεί να πάει σε άλλη χώρα τη Ένωση. Ναι. Αλλά εμεί κάνουμε το κακό. Δηλαδή, δεν μπορεί η Ελλάδα να κάνει τον κακό χωροφύλακα. Πρέπει να κάνει τον, τον χωροφύλακα, τον αστιφύλακα που σέβεται του νόμου. Η Frontex δουλεύει, λειτουργεί. Η Frontex είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα διότι συνεργαζόταν στις επαναπροωθήσεις. η εσωτερική υπηρεσία υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μελετάει τις παρανομίες, τη μη τήρηση mm -hmm. των νόμων, δηλαδή το βρήκε αυτό και ο επικεφαλής της Frontex υποχρεώθηκε σε ε, παρέτηση. παρέτηση Αυτή είναι η εικόνα. Άρα έχουμε μια βεβαίωση. Εκτός και αν η Όλαφ τρελάθηκε και είναι με τους Τούρκους, ξέρω εγώ είναι το ίδιο της Ελλάδος, δεν βγάζει σ άκρη. Τι περιμένετε από τη Σύνοδο Κορυφής της Μανδρίτης, για να κλείσουμε με αυτό. Περιμένουμε κάτι πιο ουσιαστικό από τα όσα ακούμε μέχρι τώρα για τα ελληνοτουρκικά και την προκλητικότητα Π, της Τουρκίας. Πιστεύω ότι θα, ε, θα υπάρξει μια αναφορά στην Τουρκία, ενδεχομένω πιο ε, εχμηρή από ό,τι ως, ως τώρα. Αλλά κοιτάξτε, πρέπει να επιτέλους να, να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει να αποφασίσουμε ως χώρα τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε με την Τουρκία. Εάν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα ε, ειρηνικά και με βάση φυσικά τους διεθνείς. τώρα. Υπάρχει αμφιβολία. Εάν ε, 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 τότε θα πρέπει να ξεκινήσουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες βεβαίως απαραίτητος θα πρέπει να στηρίζονται πάνω στο σεβασμό των, των νόμων και από την πλευρά τη, της Τουρκίας. Και στο ε, διάμεσο διάστημα. Γιατί αυτό, ούτε αυτό. Υπάρχουν ε, και αυτό που έλεγα ότι ε, ε, όταν η εσωτερική πολιτική μπαίνει στην εξωτερική πολιτική έχουμε καταστροφές πρέπει να το, να, το, να, το να, διαχω... το διαχωρίσουμε. να το διαχωρίσουμε. Πρέπει να έχουμε όμω και μια εθνική στρατηγική απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, όλα τα πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά πρόσωπα στα εθνικά ζητήματα να ομονοούμε σε ένα βαθμό. Ναι, αλλά όταν δεν, ομονο, ομονοούμε για κάποιο λόγο, θα πρέπει αυτοί που έχουν την εξουσία να, κάνουν... να, έχουν το θάρρο να, πάρουν... να, πάρουν μέτρα και να συγκρουστούν κυρίω με, το... με, τον κακό του σε αυτό. Δηλαδή με το... Τι να κάνει ο Μιζοτάκη, το... θέλω το... να μου πείτε τώρα. Θέλω... ναι, ο κ. Μιζοτάκη έχει φοβάται τον κύριο Σαμαρά που λέει ότι δεν συζητάμε με πειρατέ, καθόλου. Mm -hmm. Δηλαδή δεν πρέπει να συζητάμε με την Τουρκία. Φοβ, φοβ, ο ίδιος θέλει να συζητήσει, θέλει να προχωρήσει σε συμφωνίες, αλλά φοβάται, φοβάται να το κάνει. Λοιπόν και εδώ είμαστε τώρα. Δηλαδή <laughs> δεν έχει ο καλύτερος συζητήσεις ο Ερντογάν, όχι όχι, όχι έχει σε καμία περίπτωση. Ε, και μιλάμε... στο διάμεσο διάστημα άπαξ και κάνουμε μια στρατηγική... Η οποία να λέει ότι εμεί θέλουμε διάλογο, θέλουμε να πάμε στο Διεθνέ Δικαστήριο ε, τη Χάγη και, ε, και να λύσουμε τα προβλήματα τα μα εκεί. Αυτό δεν λέγεται ε, σαφέστατα ε, ακόμα και σήμερα από τον κύριο Μητσοδάκη και δεν λέγεται γιατί ε, ε, φοβάται ε, το, το εσωτερικό μέτωπο. Και στο διάμεσο διάστημα, αν θέλουμε να πιέσουμε, πρέπει να πιέσουμε. Ναι. Να, να, ναι. Βάλουμε, να, να, ναι. να βάλουμε. Πόσο ο Ερντογάν βάζει βέτο, Να βάλουμε. Εάν θέλουμε πρέπει να βάλουμε κανένα βέτο. Όχι απλώ να χρησιμοποιούμε την ένταση για εσωτερική πολιτική κατανάλωση. Να δούμε πώ θα εξελιχθεί το καλοκαίρι, που φαίνεται πω θα είναι δύσκολο και καυτό. Ήδη στην Ελλάδα υπάρχει καύσωνας, και στην Ευρώπη σε πολλέ περιοχέ. Εδώ είμαστε να τα πούμε εκ νέου. Σα ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση απόψε. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή δύναμη.